Στην τελική ευθεία έχει μπει ο μεταγραφικό σχεδιασμό τη ΑΕΛ εν ώψη τη μεταγραφική περίοδου του Ιανουαρίου. Η άσχημη βαθμολογική θέση τη λαρισινή δηλαδή ομάδα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται έχουν ω αποτέλεσμα οι θύνοντε τη ΑΕΛ να προσαρμόσουν τα πλάνα του προκειμένου η ενίσχυση να είναι ουσιαστική και να μπορέσει η βασίλισσα του κάμπου να ξεφύγει από τι τελευταίε θέσει. Πριν από 20 ημέρε, ο τεχνικό Μαρίνο Ζουνίδη είχε αποκαλύψει ότι χρειάζονται τέσσερι μεταγραφέ ώστε η ΑΕΛ να μπορέσει να ορθοποδήσει. Ωστόσο, το νούμερο αυτό έχει ήδη αλλάξει. Από τη μία, ο θάνατος του Ντε και, από την άλλη, ο σοβαρός τραυματισμός του Τσίμιτς που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρει μήνες, αυξάνουν τον αριθμό των μεταγραφών που απαιτούνται για τους ρυσσυνείς σε έξι. Δύο επιθετικοί, δύο ακραίοι μεσοεπιθετικοί, ένα Χαφ και ένα Δεξιμπακ είναι η θέση που χρειάζεται ενίσχυση λαρισινή ομάδα. Ήδη έχουν εντοπιστεί κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι αρκετά καλές περιπτώσει και έχουν ήδη γίνει πρώτε συζητήσεις. Ο χρόνος τρέχει και οι θύνοντες της λαρισινής ομάδας πρέπει να κινηθούν άμεσα, ώστε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές μέσα στο Δεκέμβριο, προκειμένου ο τεχνικός Μαρίνος Ζουνίδης να έχει τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του για την έναρξη του δευτερού γύρου.